ανεβήκαμε πάνω για να παραδώσουμε ένα επώνυμα που αφορά την υγεία των κατοίκων, ειδικά του Δήμου Παλαμά, με τα νεκρά ζώα και βέβαια και για τα αναχώματα. Και για τα κουνούπια που υπάρχουν σε όλα τα λιμνάζοντα νερά και κινδυνεύει όλος ο κόσμος, η υγεία του, η υγεία μας δηλαδή, κινδυνεύει και όχι μόνο σε αυτά τα χωριά, σε όλο τον ομό. Η αντιμετώπιση από την κυρία Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κύριε Ρογκανάκη, όπως λένε, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει δουλειά. Ασχολείται με δουλειά, λέει, και εμείς είμαστε πνιγμένοι εκεί. Να μας πει ποια μέρα πρέπει να κανονίσουμε εμείς να πεθάνουμε, να την ειδοποιήσουμε και αυτή, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο θέλει. Καταδικάζουμε αυτή την αντιμετώπιση από την κυρία Ρογκανάκη, την αντιπεριφερειάρχη υγιεινής που είναι, γιατί ήρθαμε να μιλήσουμε για θέματα υγείας. Η αντιμετώπιση τας ήταν προφανώς, πέρα ότι ήταν προσβλητική για όλο τον κόσμο, ήταν προσβλητική για όλο τον κόσμο που παλεύουμε εκεί, μέσα στις λάσπες, να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τα σπίτια μας, να βγάλουμε τα ζώα μας από εκεί που είναι πνιγμένα. Και όλα αυτά ήταν απαράδεκτη και την καταγγέλουμε δημοσίως. Από εκεί και πέρα βρήκαμε τον... Να τη χαίρονται. Αν αυτή είναι η, πώς τους λένε, το κράτος το επιτελικό, τέτοιους επιτελείς, δεν τους θέλει ο λαός. Δεν θέλουμε να μας ενημερώνουν με ποιο χρονοδιάγραμμα θα πεθάνουμε. Να μας λένε ότι τα κουνούπια, αν μας τσιμπάνε και κάνουν φουσκάλες, λέει, είναι η φυσική αντίδραση του οργανισμού. Ας έρθει να ζήσει εκεί να την τσιμπήσουν τα κουνούπια. Να δω αν είναι η φυσική αντίδραση του οργανισμού. Από εκεί και πέρα βρήκαμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, και αυτός είναι αντιπεριφέρειας, δεν ξέρω τι είναι. Του παραδώσαμε το υπόνοιμα, μας είπε ότι θα ξεκινήσει και περιμένουμε να δούμε, θα ξεκινήσει αύριο να μαζέψουν τα ζώα από την χειροτροφική μονάδα εκεί στο Κοσκινά και άρχισαν να γίνονται ψεκασμοί για τα κουνούπια. Είπε να μας ενημερώσει μέχρι πότε θα ολοκληρωθούν, γιατί αν ολοκληρωθούν σε 15 μέρες, εμείς δεν θα προλάβουμε να το δούμε, να σας πω την αλήθεια. Δεν θα προλάβουμε. Εμείς ειδικά εκεί δεν προλαβαίνουμε να το δούμε. Μάλλον κάποιοι άλλοι θα λένε έγινε, ολοκληρώθηκε ο ψεκασμός για τα κουνούπια. Αυτά, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Για τα αναχώματα. Επειδή τα αναχώματα στα ποτάμια, ειδικά εκεί στον Παλαμά, έχουν σπάσει σε πολλά σημεία. Είναι σουρωτήρι σε ένα, τουλάχιστον σε ένα ποτάμι που είδαμε, μήκους 10 χιλιόμετρων. Αυτά πρέπει να γίνουν. Την επόμενη εβδομάδα λέει για κακοκαιρία. Ο κόσμος φοβάται. Εντάξει, δεν έχουμε να χάσουμε πλέον σπίτια και αυτοκίνητα και μηχανήματα. Τα χάσαμε ήδη. Αλλά δεν μπορεί ο κόσμος να ζει με ένα φόβο συνέχεια. Πρέπει τουλάχιστον να φτιάξουν σε ένα σημείο για να μην είναι ως την κήτη και να κρατάει ένα μέτρο νερό για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς λίγο πιο ήσυχοι. Αυτά τα ζητήματα θέσαμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Και τον αγώνα στα χωριά μας για να τα καθαρίσουμε και τον αγώνα στον δρόμο για να γίνουν όλα αυτά τα, να πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους μας.